την έγκριση της τροποποίησης και περικοπής δρομολογίων στις γραμμές Ακίνθου Κυλλήνης και Κυλλήνης Κεφαλονιάς, προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας ύστερα από αίτημα των λιμεναρχείων Κυλλήνης, Ακίνθου και Κεφαλονιάς αλλά και της κοινοπραξίας πλοίων του νησιού μας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Ανδρέας Κάλβος. Τα δρομολόγια πλοίων από 16 Φεβρουαρίου έως και 25 του μήνα θα έχουν ως ακολούθως. Από Δευτέρα έως και Σάββατο, από Ζάκυνθο για Κυλλήνη, στις 6, 10 και 30, 3 και 7 και 4 το βράδυ. Ενώ από Κυλλήνη για Ζάκυνθο, 8 και 4, 1 παρατέταρτο, 5 και 4, 9 και 4 το βράδυ. Δεν πτωήθηκαν ούτε από τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες οι χιλιάδες καρναβαλιστές που παρέλασαν στους δρόμους της πόλης την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Θέματα επίκαιρα και σατυρικά αποτέλεσαν την καρναβαλική παρέλαση και όλοι οι καρναβαλιστές ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου. Με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από τρεις χώρες και συγκεκριμένα από τη Σουλμόνα της Ιταλίας, το Σαν Μαρίνο και τη Σλοβακία, πραγματοποιήθηκε και φέτος το δρόμενο της Γκιόστρας. Η πομπή ξεκίνησε από τον Άγιο Παύλο και ολοκληρώθηκε στην πλατεία Σολομού, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ιππικοί αγώνες και ακολούθησαν χορή και επίδειξη από γερακάριδες της Σλοβακίας. Στο 16ο αιώνα μας μετέφερε και φέτος τον δρόμενο του Βενετσιάνικου γάμου. Η νύφη υποδέχθηκε τον νικητή γαμπρό της ναυμαχίας της Ναπάκτου, ενώ κουμπάρος του ζευγαριού ήταν άτομο από το κοινό μέσα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Μάρκου, όπου διεξήχθη το δρόμενο. Την ομιλία «Η παραξενιά της Ιγρίας» παρουσίασε στο πλάτωμα της φανερωμένης στη Λιθακιά η θεατρική ομάδα του χωριού. Η ομάδα Λαϊκού Θεάτρου του Γαϊτανίου παρουσίασε ομιλία στο κέντρο του χωριού σε επιμέλεια και διδασκαλία του Άγγελου Τετράδη.